Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και δικαιώνεται η επιλογή που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια για ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο όχι μόνο κέντρο γνώσης, αλλά και κέντρο πολιτισμού και παράδοσης. Θα είδατε τους πάγκους των παραδοσιακών παραγωγών μας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σε αυτή την εποχή, που είναι μια δύσκολη εποχή για όλους και για τη χώρα μας, η παραγωγή, η πρωτογενής των προϊόντων μιας περιοχής πολύ πρικισμένης είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι ένας χώρος που θα πατήσουμε, ένας από αυτούς τους τομείς, που θα πατήσουμε εμείς και τα παιδιά μας για να πάμε πάλι μπροστά, να πάμε πάλι στην ανάπτυξη, να πάμε να φύγουμε από αυτή τη σκιά που έχουμε πάνω μας και που μας στεναχωρεί. Αλλά σήμερα είναι μέρα χαράς και είναι μέρα ελπίδας, γιατί ταυτόχρονα, πέρα από την μουσική και τα τραγούδια και τους χορούς και το γλέντι, θέλουμε να σας πούμε ότι βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των παιδιών της τρίτης λυκείου, των πανελλαδικών. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Έχουμε άριστα αποτελέσματα παιδιών. Τα συγχαίρουμε, τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και καλή τύχη και αυτοί και οι οικογένειές τους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Σύλλογο Καθηγητών του Σχολείου μας, που είναι όλοι εδώ, ενωμένοι. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μπλέτα, που είναι η ψυχή του πανηγυριού. Να ευχαριστήσω τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων, η πρόεδρος, αν με ακούει, να έρθει εντωμεταξύ. Να ευχαριστήσω την ΕΛΜΕ, την Ένωση Λειτουργών Εκπαιδευτικών της Κορινθίας, η οποία στηρίζει και συνδιοργανώνουμε το πανηγύρι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Βερκούνος, θα σας πει έναν χαιρετισμό μετά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω το Δήμο που κάθε χρόνο μας στηρίζει με τις υποδομές που μας δίνει και με ενίσχυση που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε. Και τον ίδιο τον Δήμαρχο προσωπικά, ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του. Με την παρουσία του μας τιμάει επίσης και ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ, ο κύριος Λαμπρινός. Μας τιμούν σχολικοί σύμβουλοι, ο κύριος Γαβαλάς που είναι υπεύθυνος για το σχολείο μας, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν πειράζει που δεν τα λέω με τη σειρά, ο κύριος Σαμαράς, κάπου εδώ είναι, πολλοί συνάδελφοι από άλλα σχολεία και άλλοι σύμβουλοι, σχολικοί σύμβουλοι άλλων σχολείων και άλλοι άνθρωποι και όλοι εσείς που είμαστε εδώ. Θέλω να πω τώρα άλλο ένα πράγμα, συγγνώμη που σας έχω διακόψει λίγο, δεν πειράζει. Εκεί είναι λίγο σκοτεινά που έχουν πάει τα παιδιά. Θα πάτε κάποια στιγμή. Είναι ένα τραπεζάκι μιας ομάδας ρομποτικής που έχει το σχολείο και θα πάρει μέρος στις 4 Ιουλίου σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Θα γίνει στην Τρίπολη για μας. Είναι η μόνη ομάδα από την Κορινθία που πηγαίνει. Είχαμε ενίσχυση για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και από τη Motorola, από τον Βαρδινογιάννη, και ευχαριστούμε και από το Δήμο, από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Κάνουν επίδειξη εκεί και μπορείτε να δείτε τι κατασκευάζουν. Είναι παιδιά της πρώτης λυκείου, άριστοι μαθητές, τέλειωσαν τις εξετάσεις τους και έρχονται εδώ τα μεσημέρια μέχρι τα απόγευμα αργά και προετοιμάζονται για το διαγωνισμό. Το σχολείο το δικό μας έχει μια μεγάλη παράδοση. Παίρνει μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς. Σας λέω ότι είχαμε 11 και 7, 18 διηγήματα που κατέθεσαν μαθητές της πρώτης λυκείου σε διαγωνισμό διηγήματος. Έχουμε μαθητές που κατέθεσαν έργα ζωγραφικής σε διαγωνισμό ζωγραφικής. Πήραμε μέρος στο Γιούζο, το διαγωνισμό πειραμάτων. Φέραμε το πείραμα του ΣΕΡΝ εδώ στο σχολείο, online. Δεν μπορώ να τελειώσω. Αισθάνομαι ότι πρέπει να πω μερικά λόγια για αυτά, γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τη δράση του σχολείου μέσα από όλες τις πλευρές. Το συγκρότημα Γόρδιος Δεσμός, στο οποίο συμμετέχει ένας πολύ καλός μας συνάδελφος, ο οποίος μας βοηθάει σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου, τους ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και την λαογραφική λέσχη Κορίνθου, τους χορούς, τις οποίες θα απολαύσετε αργότερα. Ο Σύλλογος Γονέων, ίσως οι περισσότεροι φάγατε φαγητά, έστησε τραπέζι με φαγητά. Αυτά από μένα, να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Πριν δώσω το λόγο στους άλλους συναδέλφους, θέλω να σας γνωρίσω την καινούργια διευθύντρια του σχολείου. Εγώ σας χαιρετώ, θα βρεθούμε σε άλλα μετερίζια, να είστε καλά. Είναι η κυρία Μπογιατζιάν. Κυρία Μπογιατζιάν. Σε πείσμα των καιρών, συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε και θα συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε, να χαμογελάμε και να τιμάμε την παράδοση και τη μουσική μας. Σας εύχομαι
καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι και στους αποφύτους του σχολείου που αρίστευσαν, καλή σταδιοδρομία και ό,τι καλύτερο στη μετέπειτα ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω την υπόσχεση ότι μαζί με τους συναδέλφους, ενωμένοι, θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλουμε τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μας που η Αλφα Ελμέ Κορινθίας φέτος συνδιοργανώνει το πανηγύρι της παράδοσης και έτσι έχουμε όλοι αυτή τη μοναδική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής, με την παραδοσιακή μουσική, αλλά και φυσικά με τον μουσικό θησαυρό που μας κληροδότησε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Η Αλφα Ελμέ Κορινθίας σήμερα είναι εδώ και για έναν άλλο πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Θεωρούμε ότι υπάρχει τους τελευταίους 10 μήνες μία έλλειψη από την πόλη μας. Λείπει το κέντρο νέων Κορίνθου. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να προβάλλουμε αυτό το αίτημα στους αρμόδιους φορείς, να πούμε ότι θα θέλαμε να ξανανοίξει αυτός ο χώρος δημιουργικής έκφρασης και πολιτισμού της νεολαίας μας, και θα είμαστε δίπλα τους να συμβάλλουμε ώστε σύντομα αυτός ο χώρος να ξαναδοθεί στα παιδιά και στους νέους. Καλησπέρα και από εμάς. Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πιεδίτου για το εκπαιδευτικό της έργο και θα θέλαμε να της κάνουμε ένα δώρο, να της προσφέρουμε αυτό το στεφάνι με πολύ αγάπη, χειροποίητο. Σας ευχόμαστε. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και μία επιθύμηση έχουμε και να έχει ο χώρο με πολύ καλά δώρα, αν σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ στο προάβλιο του Τάρτου Λυκείου, σε ένα σχολείο που πραγματικά είναι ένα ανοιχτό σχολείο προς την κοινωνία και τα θετικά αποτελέσματα βλέπουμε κάθε χρόνο. Φέτος για άλλη μία χρονιά είχατε μεγάλες επιτυχίες στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολλά παιδιά από του χρόνου θα είναι φοιτητές και αυτό οφείλεται στην καλή δουλειά που γίνεται σε αυτό το σχολείο. Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται κάτι πρωτοποριακό. Προβάλλεται τοπικά προϊόντα, τοπική παραγωγή. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι εμείς και για την υγεία μας, αλλά αν θέλετε και για την άνθρωση της χώρας, να στραφούμε ως καταναλωτές σε αυτά τα προϊόντα, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να επανέλθουμε αν θέλετε σε τρόπους παραγωγής που είχαμε προηγούμενες δεκαετίες, όταν η χώρα μας ήταν πλεονασματική όσον αφορά το αγροτικό και κτηνοτροφικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σήμερα είμαστε, ενώ θεωρούμε ότι είμαστε αγροτική χώρα, είμαστε ελλειμματικοί στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι πρέπει να κάνουμε μόνοι μας σαν χώρα. Μόνοι μας θα φύγουμε από την κρίση. Μην περιμένουμε κάποιοι να επενδύσουν και να λύσουμε το πρόβλημα της χώρας. Με τις δικές μας δυνάμεις για άλλη μια φορά η χώρα θα βγει από τη δύσκολη αυτή κοινωνική και οικονομική συγκυρία, τη δύσκολη που αντιμετωπίζουμε. Εγώ να πω συγχαρητήρια ιδιαίτερα σε εσάς, κυρία Πιεδίτου, που είχαμε μια καλή συνεργασία και έχουμε ένα σχολικό συγκρότημα εδώ, το οποίο πραγματικά πιστεύουμε εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να μην έχει προβλήματα και να λειτουργεί άψογα. Για το έργο που κάνατε τώρα αυτά τα χρόνια, το εκπαιδευτικό αλλά και το κοινωνικό, και βεβαίως να ευχαριστήσω και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό για αυτό που κάνει εδώ για τα παιδιά μας. Ομορφαίνει και την γειτονιά μας, θα έλεγα, γιατί και εγώ παρακάτω μένω. Ομορφαίνεται με ωραίες εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Συνεχίστε. Καλό κουράγιο. Ο Δήμος θα είναι πάντα δίπλα σας. Είμαι η Μπλέτα που διοργανώνω την εκδήλωση, συνεργασία βέβαια φέτος με την Αλφα Ελμέ Κορινθίας. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ελπίζω να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους μαθητές μου, τους μαθητές σχολείου μας, όλους που βοήθησαν, γιατί είναι καλύτεροι και είναι μέσα στην καρδιά όλου του συλλόγου του σχολείου μας, τους συναδέλφους μου για τη συμπαράστασή τους, το Δήμο Κορινθίων και τους παραγωγούς μας που μας τιμούν κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω όλοι μαζί να χορέψουμε.